Αυτό είναι το ιστορικό μοναστήρι που γράφτηκε το Ελευθερία ή Θάνατος. Στις 15 Ιανουαρίου του 1854, στο μοναστήρι της Γεννήσεως της Θεοτόκου, στη Μεγαλόχαρη Άρτας, στην κοιλάδα του Αχελώου, που ονομαζόταν Μπότσι επί Τουρκοκρατίας, μαζεύτηκαν 450 άνδρες και ορκίστηκαν στο Ιερό Ευαγγέλιο «Ελευθερία ή Θάνατος». Ήταν η κήρυξη της Επανάστασης στην περιοχή του Ραδοβυζίου Άρτας για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Και το σύνθημα εκείνο ακούστηκε τότε σε όλη την κοιλάδα του Αχελώου, με την αναμένη πια επαναστατική φλόγα να μεταδίδεται ταυτόχρονα και αστραπιαία και στην απέναντι του Αχελώου Θεσσαλική περιοχή προς την Αργυθέα μεριά, όπου και εκεί αγωνιστές ξεκίνησαν για τους ίδιους λόγους τη δική τους επανάσταση και με αλληλοβοήθεια μάλιστα ένθεν και κήθεν του Αχελώου όταν το απαιτούσαν και το επέτρεπαν οι επικρατούσες πολεμικές συνθήκες. Και δικαίως λοιπόν έχει καθιερωθεί η 15η Ιανουαρίου κάθε χρόνο ως ημέρα ιστορικής μνήμης με διάφορες εκδηλώσεις στη Μεγαλόχαρη Άρτας, από όπου ξεκίνησε επισήμως η απελευθερωτική επανάσταση στο εκεί ιστορικό μοναστήρι Γεννήσεως της Θεοτόκου, και είναι ιστορική μνήμη επιβεβλημένη τόσο προς τιμή και δόξα εκείνων των επαναστατών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της εν λόγω περιοχής, αλλά και διότι κατά τον Κωστή Παλαμά, εμείς οι απογόνοι τους έχουμε χρέος σε εκείνους που ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν και θα περάσουν. Ελευθερία ή θάνατος.